θέμα της τιμής του ελαιολάδου έχει συνέχεια ανωδικές τάσεις. Συνεχόμενες ανωδικές τάσεις, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλες τις παραγωγικές χώρες. Ο λόγος είναι το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μείωση και της φετινή χρονιά αυτή τη στιγμή και μπήκε και η χώρα μας στο κομμάτι που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή και η περιοχή της Κρήτης ιδιαίτερα, που βλέπουμε ότι θα είναι πάνω από 70% η μείωση του ελαιολάδου το 2023. Κάτι που το βλέπουν οι διεθνείς, οι οποίοι ενημερώνονται το τι συμβαίνει στην κάθε χώρα. Φυσικά αυτή η Ισπανία ξαναπερνά την ίδια κρίση ξηροθερμικής περίοδου όπως και η Ιταλία και άλλες χώρες. Άρα λοιπόν θα έχουμε τάσεις ανωδικές που δεν ξέρουμε ακριβώς που θα βγει, γιατί υπάρχουν και άλλα είδους λάδια όπως είναι το σπορέλαιο, το καλαμποκέλαιο, το ζωγέλαιο ή το φινικέλαιο. Αλλά το ελαιόλαδο σίγουρα είναι σε τέτοια ποσοστά μειωμένο διεθνώς, που δεν θεωρώ ότι τα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια δεν υπήρξε τέτοια μείωση του προϊόντος. Το θέμα του ελαιόνα της Κρήτης και τη ζημιά που έχει παρουσιαστεί, που είναι πάνω από 70%, είναι για τους λόγους τους εξής. Όσοι ελιές ήταν πρώιμες και έδεσαν πριν πέσουν οι λασποβροχές, είτε ήταν μεγάλων ποσοτήτων είτε μικρών ποσοτήτων, λόγω της σκόνης αφρικανικής που υπήρχε όλη αυτή την περίοδο με τις βροχές και συνεχής, στην ανθοφορία έγινε το εξής. Η γύρη σταθεροποιήθηκε με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η γονιμοποίηση και να έχουμε τη χοινοκαρπία ή την πτώση της ανθοφορίας. Το αποτέλεσμα είναι δραματικό από το ένα άκρο της Κρήτης έως το άλλο. Σε λίγα σημεία και σε λίγες περιοχές που ήταν πολύ πρώιμες ελιές και πρόλαβα και έδεσαν και είχαν ανθοφορία, εκεί υπάρχει θα παραχθεί μια ποσότητα ελαιολάδου. Όλες οι περιοχές, δυστυχώς, η κατάσταση είναι δραματική. Εξ αυτού του λόγου έχουμε ενημερώσει και ως συνδικαλιστική οργάνωση αυτό που οφείλουμε και είμαστε πάντα σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης, όπως είμαστε σε συνεργασία και με το Υπουργείο Γεωργίας, και στη συνεργαστική οργάνωση οφείλουμε να ενημερώνουμε άπαντες και τα κόμματα και τους πάντες το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όπως και στην περίπτωση του πυρηνόσπορου, παράδειγμα στα Μπέλια, που ακριβώς το ίδιο με τις ίδιες ξερικές συστήσεις που επικράτησαν, ειδικά σε κάποιες περιοχές που έβρεχε συνεχόμενα. Έχουμε αυτή τη στιγμή τα βιολογικά μπέλια τα οποία είναι πλήρη καταστραμμένα, τα έχουν δει και έχουν βγει επιστήμονες, τα έχουν δει. Στα συμβατικά έχει ζημιά πιο περιορισμένη, αλλά ο κίνδυνος δεν έχει διαφύγει ακόμα. Και έχουμε αυτή τη στιγμή όμως τεράστια έξοδα από την πλευρά των αμπελουργών, τεράστια έξοδα, διότι κάθε ράντισμα για έναν αμπελουργό ο οποίος είναι συγκροτημένος και καλλιεργεί πάνω από 20 στρέμματα είναι περίπου 700 ευρώ το κάθε ράντισμα. Τεράστια έξοδα λοιπόν, πρέπει να ακολουθείς. Ο πυρηνόσπορος αναπαράγεται κάθε 48 ώρες. Ένα τεράστιο πρόβλημα να τον πολεμάς, διότι αναπαράγεται και με τις υγρασίες. Δεν χρειάζεται μόνο η βροχή, εφόσον υπάρχει ο μύκητας μέσα. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα σοβαρό και έχει. Σημαντικό αυτή τη στιγμή ότι έχει δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας από την περιφέρεια Κρήτης από 7 επιστήμονες. Θα είμαστε σε επαφή και με την επιστημονική ομάδα και με την περιφέρεια και με τους άλλους φορείς, για να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι σημαντικό, ότι οι φακέλοι θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να θυμίσω ότι το 2011 με τον πυρηνό σπροφάκελος, ο οποίος πήγε πάνω, απορρίφθηκε τρεις φορές και στη συνέχεια τον ξεθάψαμε εμείς ως συνδικαλιστική οργάνωση, οι οποίοι πήγαμε στις Βρυξέλλες με έξοδα του Ευρωβουλευτή τότε του Σπύρου του Δανέλη. Το 2012 έγινε αυτό, που ήταν Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Και πήγαμε στις Βρυξέλλες, ξανασηκώσαμε το φάκελο. Ήταν συγκεκριμένα πρόεδρος ο Βέλγος, πρόεδρος του ΠΖΕΑ, ο Βέλγος, ο Χέντριξ, θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος βοήθησε και εγκρίθηκε ο φάκελος και αποζημιώθηκαν οι φάκελοι, η παραγωγή. Άρα λοιπόν, να δούμε το ότι ένας φάκελος ο οποίος ήταν απορριμμένος, η συνδικαλιστική οργάνωση πάλεψε και τον διεκδίκησε. Αντιθέτως, είδαμε ότι ο φάκελος Αυγουλά απέτυχε, διότι υπήρχαν μέσα και δεν έγινε καμία αποζημίωση, διότι ο φάκελος δημιουργήθηκε, φτιάχθηκε, πήγε στις Βρυξέλλες, αλλά μέσα οι ίδιοι επιστημονικοί φορείς δεν είχαν κάνει συγκροτημένη δουλειά όσο αφορά και τεκμηριωμένη, και να συμφωνήσουν, παράδειγμα, ότι η ζημιά έγινε από ένα συγκεκριμένο φαινόμενο. Υπήρχαν αντικρουόμενες καταστάσεις. Εξ αυτού του λόγου χρειάζεται λοιπόν να είμαστε σε μια συνεργασία όλοι μαζί, πάντα με την περιφέρεια από εδώ πέρα μπροστά,
και όλους τους φορείς και τα κόμματα και φυσικά και η Δήμαρχη και όλοι οι θεσμοί πρέπει να είναι δίπλα και να βοηθήσουν στο έργο αυτό, διότι η Κρήτη θα φτωχύνει. Γι' αυτόν ο οποίος δεν είναι αγρότης και νομίζει ότι εγώ δεν είμαι παραγωγός, ούτως ή άλλως δεν παράγω προϊόντα, δεν με αφορά, να καταλάβει ότι χρήματα πέσουν στον πρωτογενή τομέα μπαίνουν στην αγορά της Κρήτης, είτε πουλάς παντελόνια, είτε παντόφλες, είτε είσαι καφετέρια. Και όλα αυτά, οτιδήποτε λείψει από τον πρωτογενή τομέα, η οικονομική ενίσχυση λείψει από τον πρωτογενή τομέα, τότε διαλύονται όλα. Επίσης, να δούμε το ότι αυτή τη στιγμή ο αγροτικός τομέας συρρυκνώνεται. Να δούμε τον αμπελόνα τη περιοριστεί σε 3-4 χωριά και πέρα από δεν αμπέλει. Και να δούμε επίσης ότι νέοι άνθρωποι ψάχνουν αλλού δουλειά. Αυτό πρέπει να το πολεμήσουμε και να σταθμίσουμε ένα παραγωγικό ιστό στην Κρήτη. Διότι έχουμε το μεγαλύτερο ελαιόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε έκταση όπως είναι η Κρήτη μας, ένα απέραντο δάσος που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Το 70% της κάλυψης, της καλλιεργήσιμης έκτασης είναι ελαιόνα στην Κρήτη. Αυτό πρέπει να το δούμε, για να το στηρίξουμε.